Γεια σας αγαπητοί φίλοι, συστοιχεία πυράβλων Patriot με ισχυρή δύναμη που τους χειρίζεται, πολυάριθμη, βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, θα πάει κατά πάσα πιθανότητα και συστοιχεία Κροτάλ στο Παρίσι για την προστασία της πόλεως του Φωτός. Απ' την άλλη ευτυχώς η Ελλάδα δεν παραχωρεί στρατηγική σημασία αντιαεροπορικά στην Ουκρανία, Τόρμη 1 ειδικά και όσα AK που ζητούν οι δυτικές δυνάμεις για να δώσουμε στο Κίεβο. Αυτό δεν το λέω για να ότι αρνούμε τη βοήθεια σε οποιονδήποτε, η προσωπική μου άποψη, αλλά για να μην απογυμνοθούν από αμυντικά συστήματα εράμινας τα στρατηγική σημασίας νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η Θράκη μας. Λοιπόν, αυτό οπωσδήποτε είναι θετικό. Οι πιέσεις πάντως συνεχίζονται παρόλη την άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης που έχει εκφράσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει περιοριστεί να δώσει τα παλαιά BMP One Host και μάλιστα να πάρει τα πολύ καλύτερα και νεότερα Marder 1A3. Αυτό ουσιαστικά από σημαντικά οπλικά συστήματα και ατομικό οπλισμό. Μεγάλη προσοχή θέλει στα στόκ πυρομαχικών να μην μείνουμε χωρίς πυρομαχικά. Δεν είναι μόνο τα μαχητικά, οι φρεγάτες και αυτά, είναι τα όπλα τους. Έτσι, χωρίς όπλα και πυρομαχικά δεν έχεις αποτροπή. Η Ελλάδα έχει δεχθεί και πιέσεις να δώσει εκατοντάδες, 500 έχει περίπου, μάλλον είναι ο μεγαλύτερος χρήστης παγκοσμίως ή από τους μεγαλύτερους, στο Leopard 1A5, γρήγορα, ευέλικτα, τεθωρακισμένα άρματα μάχης που είναι χρήσιμα και για τον πόλεμο σε αστικό περιβάλλον. Λοιπόν, έτσι η Ελλάδα δεν παραχωρεί τα οπλικά της συστήματα. Οι δυτικοί προκαλούν ζητώντας από την Ελλάδα που φυλώντας τα σύνορά της στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, φυλάει και τα νοτιοανατολικά σύνορα ολοκλήρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και φυσικά ξέρουμε αν η Ελλάδα δεχθεί επίθεση από την Τουρκία, όπως έγινε στα Ήμια, όπως έγινε στην Κύπρο παλαιότερα, όπως έγινε με τα γεγονότα του Roots Race, κανένα πολεμικό πλοίο ή αεροσκάφος ή χερσαία δύναμη των συμμάχων μας δεν θα έρθει να μας βοηθήσει στο πεδίο της μάχης με τους Τούρκους, οι οποίοι συνεχίζουν να επιβουλεύονται την κυριαρχία της Ελλάδος, της μισής ακριβώς Ελλάδος, ανατολικός του 25ου μεσημβρινού, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Θράκης, των μισών νησιών του Αιγαίου και του Ελληνικού Αρχιπελάγους γενικότερα, της μισής Κρήτης, ολοκλήρου του συμπλέγματος της Μεγίστης και της Κύπρου μας. Λοιπόν, γι' αυτό δεν πρέπει να φύγει βίδα από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που φυλάττουν θερμοπύλες, αλλά πρέπει να βαίνουν διαρκώς ισχυροποιούμενες, ιδιαιτέρως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην Κύπρο, στο σύμπλεγμα της Μεγίστης, στην Κρήτη, η οποία πρέπει να θωρακιστεί περισσότερο, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να ενισχύουμε και την άμυνα των Ιωνίων νήσων στο Ιόνιο Πέλαγος, διότι βλέπουμε τη διωγγούμενη εκδισμών πλέον απειλή της Τουρκίας με βάση στην Αλβανία και στη Λιβύη. Αυτά εν ολίγης. Σας ευχαριστώ θερμά που παρακολουθείτε το κανάλι. Να είστε όλοι καλά. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι. Μας βοηθάτε έτσι πάρα πολύ. Και επίσης όταν κοινοποιείτε τις εκπομπές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εύχομαι καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση αγαπητοί φίλοι σε όλους. Και πάντα η Ανάσταση έχει και ένα συμβολικό, ένα βαθύ μήνυμα Ανάστασης όχι μόνο του Κυρίου, αλλά Ανάστασης όλων όσων πιστεύουμε, Ανάστασης της μεγάλης, της ισχυρής, της πανίσχυρης Ελλάδος. Γεια σας.